Μα ξέρετε γιατί λέει, γιατί να είναι τόσοι βουλευτές και να μην είναι τόσοι. Γιατί να παίρνουν τόσα λεφτά και να παίρνουν τόσα. Αυτό είναι το θέμα. Ας ήταν 500 και ας ήταν 500 ικανοί να δουλεύουν για να ευημερεί η χώρα και να παίρνουν τρελά λεφτά, αλλά να ευημερεί η χώρα. Αλλιώς τον άχρηστο και ένα ευρώ να τον πληρώσεις, τι να τον κάνεις. Χαμένο πάει το ευρώ σου. Δηλαδή δεν είναι θέμα αν θα κάνουν οικονομία. Είναι θέμα αν αυτός που είναι εκεί θα κάνει τη δουλειά σου. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά αυτό το σύστημα. Αποδείχθηκε ότι και ο ελληνικός λαός έκανε λάθος επιλογές και οι αρχηγοί κάνουν λάθος επιλογές. Έχουν πολύ κακά περιβάλλοντα. Προβάλλουν ανθρώπους που δεν αξίζουν, οι οποίοι ανήκουν σε παρέες. Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Ισχύουν. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε μία ψήφο. Τουλάχιστον αυτήν ας μην τη χαραμίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μα συνέχεια ο λαός, μέχρι εδώ που φτάσαμε, συνέχεια με αυτή την ελπίδα να ψηφίζει και να αλλάζει. Δεν, και ψηφίζει, και με, και να δεν ψηφίζει με το κοινό καλό ελπίδα, με το ατομικό του καλό ψηφίζει. Δεν είναι το ατομικό, το δεν είναι. Η καταράκτηση τη πατρίδα από την κοινωνία. Εντάξει, τώρα μην κοιτάτε εσεί εδώ πέρα οι λίγοι, πηγαίνετε λίγο παρά έξω να δείτε. Κοίταξε έξω, του είδατε. Ναι. Πήγαν. Όχι, λέω εδώ παρά έξω, μα πάτε, θα σε δείτε. Σε αυτό που είπατε προηγουμένω, ότι εάν ένα φιλμ 5 λεπτών που λέγαμε όλα τα προβλήματα που και στο Λούβρο πήγαν. Δεν το κάνανε ποτέ. Γιατί είσαστε κι εσεί στη διοίκηση, προσέξτε. Εγώ δεν ήμουν στη διοίκηση. Γιατί δεν. Εμένα προσωπικά λέτε ή το δεν κόμμα. Δεν είναι προσωπικό. Α, το κόμμα λέτε. Μα φυσικά φταίει το κόμμα. Δεν είναι προσωπικό. Αστείευεστε. Φυσικά φταίει. Είπε κανείς ότι δεν φταίει. Αλλή μόνο. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτά τα υπάρχοντα κόμματα θα γεννηθεί κάτι άλλο μετά δυστυχώς από την καταστροφή. Γιατί όπως βλέπετε, ενώ έχει καταστραφεί η χώρα, έχουν επαστακωθεί και δεν κουνιούνται από τη θέση τους. Είναι απλό. Δηλαδή, οποιοδήποτε από εμάς, αν είχε αποτύχει κάπου, θα έλεγε παιδιά, απέτυχα, με συγχωρείτε, τα έχω κάνει χάλια, ας φύγω. Όχι, εκεί. Μας σώζουν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό γιατί επειδή υπάρχει απογοήτευση, αυτό θέλω να πω. Επειδή υπάρχει απογοήτευση και αγωνία για το μέλλον. Εάν σκεφτούμε σωστά εκλογικά και αν φροντίσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη χρεοκοπία ώστε να επιζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας, οι μέρες που θα έρθουν θα είναι καλύτερες. Πάντα οι μέρες μετά από μια καταστροφή είναι καλύτερες. Εδώ γίνανε πόλεμοι. Εδώ κόψαμε τους λαιμούς μας μεταξύ μας. Δεν πρόκειται να επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος στον οποίο πρέπει να αντέξουμε επιβιώνοντας ως έθνος. Είναι απλό. Και πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μα όλους να τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Δεν θα γίνει άντε και τους κρεμάμε και θα κάνουμε, θα κοιτάμε. Όχι. Πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Που εγώ είμαι υπέρ της σκληρής τιμωρίας βέβαια, γιατί πιστεύω ότι έχει γίνει εθνική προδοσία στη χώρα. Σαφώς. Είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι σκόπιμα γίνανε όλα αυτά. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, εγώ αυτό ήθελα να πω και γι' αυτό και δεν. Ναι, δεν στρατηγεύω. Το αναφέρατε κι εσείς και το σημειώσατε ιδιαίτερα με τους λαθρομετανάστες. Αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είπατε, τα νοσοκομεία που έχουν γίνει, λόγω λαθρομεταστών. Έχουμε καταντήσει δηλαδή. Εμείς τώρα δείχνουν τα στοιχεία. Έχουμε γίνει ένα φιλανθρωπικό. Και όχι μόνο αυτό. 14 δις πρώτο χρόνο φεύγουν για αυτές τις χώρες χωρίς να έχουν φορολογικό. Διαβάζουμε σε εφημερίδες ότι η Αρχιεπισκοπή έχει χιλιάδες συσίδια. Ναι, τους τα είδες. Δεν έχουμε φάμε ήδη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει να φεύγουν. Θα βγει κάτι ναι, καλό σας λέω από αυτή την κρίση. Μπαίνε, ναι, μπαίνε. Τώρα τα μηνύματα, ας πούμε, είναι ότι τους στέλνουν μηνύματα ότι η χώρα είναι άσχημα. Και το θέμα είναι ότι εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας η χώρα κατέρευσε. Διότι κόστησε και ύπαρξη των λαθρομάτων. Δεν μπορεί να μην υπάρχει νοσοκομείο να λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Εάν θα πάτε στα νοσοκομεία πέρα. Είναι δραματική κατάσταση. Μα γι' αυτό είπα. Αυτό είπα. Ότι τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο να πάνε. Βεβαίως. Φυσικά θα πάνε. Αλλά δεν βρίσκουμε κρεβάτι για τα παιδιά τα δικά μας. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν το είπαν στο εξωτερικό για να μην πάει το έλλειμμα 15,4. Διότι με αυτά και με αυτά το έλλειμμα θα ήταν 13 και δεν θα δικαιολογούνται να κόψουν συντάξεις και μισθούς. Εκείνη η ιστορία το κάνανε σκόπιμα για να σου πούνε κάτσε κάτω 15,4. 15,4. Μη μιλάς, θα σου κόψει τη σύνταξη. Ενώ αλλιώς θα έλεγες, γιατί ρε παιδιά μου την κόβετε, 13 από εγώ, 13 Ιρλανδία, 13, καταλαβες. Το κάνανε σκόπιμα οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό όπως το λέω, έχει μεγαλώσει το πρόβλημα. Οι ναι. Φυλακές δεν χωράνε. Όχι, υπάρχει πρόβλημα. Η εγκληματικότητα ναι. Ύψη. Στα ύψη. Και οι συντάξεις των κύριων που παίρνουν τους
Μα 14 δις ευρώ το χρόνο έχει υπολογιστεί ότι πηγαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή είναι χαμένα λεφτά για την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τέτοιο, επειδή είναι και η ώρα έτσι και η βροχή. Εγώ θα χαρώ, θα τα ξαναπούμε. Απλώς, εντάξει, σήμερα ήταν μια έκτακτη περίσταση. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Κιτσαρά, ο οποίος παρά το κρύο, απόψε... Ακμεότατος. Που εγώ δεν μπορούσα να είμαι από την αρχή, ήρθε και είναι μαζί μας απόψε. Η κυρία Βούλτευση, απόψε, για να μας χαιρετήσει ήρθε. Καταλάβατε στο τέλος ότι θα τα ξαναπούμε, είπε. Και την ευχαριστώ εκ μέρους σας ότι την περιμέναμε. Ναι, ναι, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Απλώς να ξέρετε ότι το λέω και σε σένα δηλαδή, ότι επειδή ο κόσμος θα είναι έτσι παραζαλισμένος, θα ψάχνει κάποια, θα πρέπει να ξέρει κάθε φορά τι συμβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αν κάνουμε και μια κινητοποίηση, να δούμε λίγο πώς θα πάει το πράγμα, γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα πριν καλυτερέψουν. Τα πράγματα θα δυσκολεύσουν πολύ. Έτσι δεν είναι. Να, και το πιο σκοτεινό σημείο της μέρας είναι μετά το ξημέρωμα. Έτσι. Οπότε... Πιστεύω ότι αφού τελειώσουμε και με το νέο μνημόνιο, τη νέα δανειακή σύμβαση, που φοβάμαι ότι συντομότερα. Ναι, βέβαια, έτσι φαίνεται. Θα υπογραφεί και ίσως πριν πάμε σε εκλογές, εάν πάμε. Ναι. Εγώ βάζω και ένα ερωτηματικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία. Ναι, μα δεν τα σύνταγμα, δεν συνδυάζομαι με εκλογές. Όχι εννοώ, εάν πάμε με την έννοια ότι είναι τόσο κρίσιμη. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει κιόλα. Όχι, το λέω το πριν πάμε σε εκλογές. Διότι πριν από τις εκλογές συνήθως τα πολιτικά κόμματα τα οποία. Εντάξει, κάνουν συγκεντρώσεις. Κάνουν συγκεντρώσεις. Από εκεί πέρα το εκδηλώσεις όπως η Αποστολή. Αλλάζει το ύφος. Χάνονται, αλλάζει το ύφος. Έλεγα λοιπόν μετά την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης, που η κρίση θα έχει βαθύνει και θα είναι απαραίτητη η καλύτερη ενημέρωση όλων, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνάντηση. Ναι, ναι, θα το οργανώσουμε. Δηλαδή στο επόμενο 1,5 μήνα. Ναι, 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 βεβαίως. Κάπου εκεί θα το οργανώσουμε, βεβαίως. Που είπαμε εκεί ψάχνουν για ένα πρόγραμμα και δεν είδαν πρόγραμμα πουθενά. Πιστεύω αυτή την εβδομάδα θα έχετε κι εσείς και εγώ πρόγραμμα. Πρόγραμμα όταν λέμε τη σεζόν ολοκλήρω. Όχι για το ποιος θα είναι μεθαύριο ή ποιος παραμεθαύριο. Οπωσδήποτε ως την άλλη Τετάρτη σας δίνουμε το λόγο ότι θα φυτρώσει κάποιο πρόγραμμα. Ναι, θα έχουμε πρόγραμμα. Το οποίο ωστόσο αλλά, από την αρχή... Αλλά εσείς έστω οι 15 δεν περάσαμε, δεν πήγαμε στο 16. 15 είμαστε. Τους μέτρησα. Είδατε απόψε πως ούτε ο καιρός μας φοβίζει. Ο καιρός είναι ο καιρός, δουλειά που αυτή είναι. Ακόμη και ο κύριος Δεμέστικας που δεν μπορούσε να έρθει απόψε, ξεκίνησε και ήρθε. Θέτε τον κόσμο εδώ, να βάλουμε κι άλλες καρέκλες. Και άμα δεν μας χωράει εδώ, να πάμε αλλού. Πρέπει να ενημερωθούν να μπορέσουν. Στο καλό και να ξανταμώσουμε με το καλό.